Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά όσο μπορούμε, αλλά με αυτά που βλέπουμε μάλλον αγωνιούμε και ανησυχούμε, Πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε de facto προσάρτηση των ημείων των βραχονισίδων των ελληνικών στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει σχέδιο μόνο για τα ημεία. Έχει ένα ευρύτερο σχέδιο να κάνει γκρίζες περιοχές του Αιγαίου μεγάλες περιοχές. Μισό λεπτάκι. Το γκρίζες το καταλαβαίνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών η χθεσινή δεν έλεγε για γκρίζα ζώνη. Έλεγε ότι οι βραχονισίδες είναι τουρκικό έδαφος. Ναι, εντάξει. Αυτό λέει για τα ίμια. Ναι, για τα ίμια. Αύριο μπορεί να το κάνει αυτό στην Ψέριμο. Σωστά. Μπορεί να το κάνει, προχωράει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει μία μέθοδο. Μία μέθοδο. Τότε στο επισημίτη που έγιναν τα ίμια, πήγανε και οι Έλληνες και οι Τούρκοι και αποχώρησαν και οι δυο. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα προχώρησε ένα βήμα πιο κάτω και λέει όλα τα ίμια είναι δικά μου. Πρόεδρε, λέει. Την ιστορία ναι. Την ξέρουμε. Θέλουμε να μας βοηθήσετε εσείς με την εμπειρία που έχετε. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν μας βοηθούν? Γιατί οι Αμερικάνοι έχουν ήδη με την Τουρκία μέτωπο για τους Κούρδους και δεν θέλουν να φανεί ότι σε όλα τα επίπεδα είναι κατά των Τούρκων. Δεν θέλουν να αναλάβουν ρόλο να αντιθασεύσουν την τουρκική βαρβαρότητα οι Αμερικάνοι. Και τη Σούδα γιατί μας τη ζήτησαν τότε? Ναι. Τη Σούδα γιατί... Τη Σούδα γιατί μας τη ζήτησαν, λέω. Τη Σούδα την είχανε πάντα. Την είχανε. Η Σούδα δεν ήτανε κάτι... Εμάς μας θέλουν τώρα να δώσουμε το Μακεδονία στα Σκόπια. Μάλιστα. Θέλουν να υποχωρούμε. Ξέρουν την αδυναμία μας. Ναι. Δεν βάζουν πλάτη στην Ελλάδα να αποσοβήσουμε την τουρκική απειλή. Δεν θα έπρεπε όμως να το κάνουν. Μας αφήνουν να έχουμε συνέχεια και την τουρκική απειλή. Αυτό λέω, δεν θα έπρεπε όμως να μας τείνουν χειραβοηθεία στη στιγμή που έχουν ανοίξει ένα μέτωπο, κύριε Λεβέντη. Είμαστε το ευρωπαϊκό σύνορο, δεν είμαστε? Έχουν ανοίξει ένα μέτωπο με τους Κούρδους εναντίον των Τούρκων. Δεν θέλουν αυτό το μέτωπο να διευρυνθεί. Να αναλάβουν οι Αμερικάνοι δηλαδή ρόλο εχθρού των Τούρκων. Περιμένουν, δεν είναι σίγουροι για τον εαυτό τους, για την πολιτική τους. Καταλάβατε τι λέω? Ναι, αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουμε να κάνουν κάτι ανάλογο. Υποτίθεται είμαστε... Δεν είναι. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο εμείς σαν Έλληνες θα παλέψουμε. Όσοι ως Άκης βασιστήκαμε σε άλλους, μας προδώσανε. Όσοι διαδίδουν ότι έχουμε τον έναν, έχουμε τον άλλον, έχουμε συμμάχους, αυτοί αυταπατώνται. Εγώ πάντα ξεκαθάριζα και γι' αυτό έχω ζητήσει εδώ και ένα χρόνο Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δούμε πώς είμαστε στη θάλασσα, πώς είμαστε στον αέρα, τι παραγγελίες πρέπει να κάνουμε και μου το αρνούνται αυτό το Συμβούλιο και φοβούμαι ότι αρνούμενοι το Συμβούλιο αυτό βάζουν τα φόπετρα στη χώρα. Φοβούμαι δηλαδή ότι αφήνουν τη χώρα στο έλεος των Τούρκων. Μήπως είναι η κατάλληλη όμως περίοδο να υπάρξει μια ενότητα, εθνική ενότητα, κύριε Λεβέντη, και ο εθνική ενότητα, εδώ λένε οι μισοί τους άλλους μισούς κλέφτες μες στη Βουλή. Εδώ πάμε τώρα στις 21 την άλλη εβδομάδα να παραπέμψουμε τη μισή Νέα Δημοκρατία και το μισό Πασόκ. Τι μπορεί αυτό να σημάνει και συνένεση? Μάλιστα. Πέστε μου, μπορεί να σημάνει συνένεση δι' αυτού του τρόπου? Η κυβέρνηση πώς χειρίζεται τα εθνικά θέματα, κύριε Λεβέντη? Η κυβέρνηση με αποκορύφωμα το χθεσινό επεισόδιο πώς χειρίζεται τα εθνικά θέματα? Βλακωδώς. Έβγαλε μια ανακοίνωση ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν γεωγραφία. Ξέρει γεωγραφία ο Κοντζιάς. Είναι καλό στη γεωγραφία. Εδώ δεν θέλουμε καλό στη γεωγραφία. Εδώ θέλουμε όπλα να πολεμήσουμε τον εχθρό. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι κοροϊδίες. Θα έπρεπε να πάμε σε αντεπίθεση όμως, δηλαδή η κυβέρνηση όχι, θα έπρεπε... Όχι, δεν πρέπει να πηγαίνει σε αντεπίθεση εκεί που θέλει ο εχθρός. Ούτε να στη παγίδα που στείλει να πέφτεις μέσα. Δεν ήμουν σύμφωνος εγώ να πολεμήσουμε χθες τους Τούρκους. Αλλά
Πρέπει να ξέρουμε οι πολιτικοί αρχηγοί και την κατάσταση του στρατού μας. Δεν πρέπει να την ξέρουμε. Δηλαδή, τι, θα βασιστώ εγώ στον Καμένο και στον Τσίπρα. Πρέπει να ξέρω πόσα υποβρύχια έχει η Ελλάδα, πόσα έχει η Τουρκία, πόσα αεροπλάνα έχει η Ελλάδα, πόσα η Τουρκία. Σε μια ενδεχόμενη αναμέτρηση πρέπει να ξέρω ως πού αντέχουμε. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιος τα ξέρει. Επιτρέπετε, 1,5 χρόνο τώρα ζητάω σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών εν κλειστό για να δούμε την αμυντική δύναμη της χώρας. Μάλιστα, πάντως οι εξελίξεις. Άρα λοιπόν δεν έχετε εικόνα σε σχετισμού δυνάμεων, λέτε έτσι. Δεν έχουμε εικόνα, καμία δεν έχουμε καμία εικόνα. Τι έχουμε εικόνα. Όλοι μου λένε, όποτε είμαι με ανώτατους αξιωματικούς, μου λένε πρέπει να παραγγείλουμε τα F-35. Όλοι δεν συμφωνούν με αυτό που πάνε να κάνουν αναβάθμιση των F-16. Όταν ο Τούρκος έχει παραγγείλει 100 F-35. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εμείς πάμε να κάνουμε αναβάθμιση στα κονσερβοκούτερα παλιά. Πάντως τώρα από ό,τι φάνηκε δεν χρειάστηκαν. Ακούστε, εδώ είναι σοβαρά τα θέματα αυτά τώρα. Δεν είναι θέματα να τα συζητάμε τόσο πρόχειρα. Και εγώ είναι πολύ σοβαρά τα. Η Τουρκία έχει σχέδιο να γκριζοποιήσει το Αιγαίο. Αν εμείς για να μην γίνει πόλεμος υποχωρούμε εδώ. Για να μην γίνει πόλεμος υποχωρούμε και εκεί. Και υποχωρούμε και από εδώ και από εκεί. Τελείωσε η Ελλάδα. Η Ελλάδα φιλανδοποιείται. Κάποτε η Ρωσία με τη Φιλανδία, ξέρετε. Μπορώ να σας ρωτήσω, κύριε Φιλανδία, Πρόεδρε, για ποιο ξέρετε λόγο. Τι είχε πάθει η Φιλανδία. Τα αεροπλάνα που πετάγανε από πάνω της ήταν ρώσικα, δεν ήταν δικά της. Τη θεωρούσε τη Φιλανδία η Ρωσία σαν κράτος τσογλάνη. Αυτό ήταν. Αυτό θα πάθει η Ελλάδα με τον Τούρκο. Εάν συνεχίσει να κυβερνάει τη χώρα ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί. Γιατί και ο Μητσοτάκης λέει εχθές δεν κυνηγάω τον Καμένο για τα βλήματα. Δεν κυνηγάει. Μέχρι προχθές κυνήγαγε. Μα η Ελλάδα, η δύναμη της Ελλάδας ήταν συγκεκριμένη. Αν ήξερε ο Μητσοτάκης ότι είναι ασθενής οι ένοπλες δυνάμεις, πώς διαιρείς την εικόνα της χώρας. Με τα κυνηγητά αυτά, με το να βγάζουμε ότι πρέπει να δικαστεί ο Υπουργός Άμυνας, οπωσδήποτε υποβελούνται οι Τούρκοι από αυτό. Δεν το ξέρετε ότι υποβελούνται. Σωστά, σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Μόνο εχθές, λοιπόν, είπε ο Μητσοτάκης, παίρνει πίσω την πρόταση για εξεταστική. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω ένα ερώτημα λίγο σύνθετο. Επειδή είναι πολύ γνωστό σε όλους ότι δεν έχουμε τη δύναμη αυτή τη στιγμή ή και πολλά χρόνια πριν, αν και κάποιοι διαφωνούν, μόνοι μας δεν λύναμε κανένα θέμα. Το θέμα το έλυναν οι καλοί σύμμαχοί μας, σε εισαγωγικά το καλή, γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται μια υπόθεση. Όπως και τότε στα Ήμια με την παρέμβαση των Αμερικανών επί Μπιλ Κλίντον έληξε κάτι, ρωτάω τώρα εγώ πώς είναι δυνατόν τώρα που οι Τούρκοι φαίνεται να έχουν ως κύριο σύμμαχο τους Ρώσους να μην θέλουν να βοηθήσουν μια δική τους χώρα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Για τους Αμερικάνους λέτε? Γενικά για τους δικούς μας συμμάχους. Μα δεν έχουμε συμμάχους. Η ΜΕΝ Ευρώπη δεν έχει ακόμη ευρωστρατό. Η Ευρώπη δεν έχει ευρωστρατό ακόμη. Άλλο σε 30 χρόνια μπορεί να σταματήσουμε, να καταργήσουμε τα εθνικά στρατεύματα και να δημιουργήσουμε ευρωστρατό. Πάντως προς στιγμή τώρα η Ευρώπη σου λέει σε κάθε χώρα να αμυνθεί μόνη της. Είναι ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί τώρα έχουν αλλάξει βιολί. Έχουν αλλάξει βιολί και λέει βρέστε τα. Το βρέστε τα εξυπηρετεί τον ισχυρό. Μάλιστα. Η χώρα είναι σε απομόνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο. Ξέρουμε είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Και το κυριότερο, ναι. Δεν πρέπει να δοθεί η λέξη Μακεδονία εις τα Σκόπια. Γιατί μετά η Τουρκία θα μεταθέσει εκτός του Αιγαίου που παίζει τώρα με την Ελλάδα, θα παίζει και μέσω Σκοπίων. Και θα ζητάνε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διευκολύνσεις και θα ζητάνε άλλα πράγματα. Δηλαδή πάει με μεγάλη επιπολαιότητα ο Τσίπρας και όλοι όσοι βγαίνουν στα κανάλια από το κόμμα του Τσίπρα που υπερασπίζονται το να το δώσουμε το Μακεδονία είναι φοβερά επιπόλαιοι. Έχουν στο νου τους μόνο να λήξει μία διαφορά. Αλλά μπορεί να λήξει διαφορά, αλλά ξεκινάνε οι διεκδικήσεις
Μάλιστα. Και θα είναι τη φορά αυτή εγκληματικές οι διεκδικήσεις. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από την Λαμία.